centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Κοσμίδη, καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα κύριε Νατσούλη, σε εσάς και στους ακροατές του. Φαρμάκι η τελευταία φράση. Φαρμάκι η τελευταία φράση. Εντάξει. Φαρμάκι. Τώρα κάνουμε την τελευταία φράση. Ναι. Είναι μια συνέχεια από... Θέλετε να σας διαβάσω για την προηγούμενη? Εντάξει. Λοιπόν, κοιτάξτε. Ναι. Έχει ανοίξει μια κόντρα, το καταλαβαίνουμε. Καμία κόντρα. Αυτό είναι... Καμία κόντρα. Πώς δεν έχει ανοίξει? Δεν υπάρχει καμία κόντρα. Έτσι έχει αποφασίσει ο βουλευτής της περιοχής μας. Φαίνεται δεν ξέρει ότι η Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας είναι το δευτεροβάθμιο, ναι, και ασχολείται με όλα τα πρωτοβάθμια και από κοινού συναποφασίζουν το τι θα κάνουν. Εμένα κάθε φορά που με καλεί κάποιος, ναι, το πρώτο που έχω να κάνω είναι, κάποιος βουλευτής εννοώ ή κάποιος υπουργός, το πρώτο που έχω να κάνω είναι ενημερώνω όλα τα πρωτοβάθμια, ερχόμαστε σε σύσκεψη, παίρνουμε τις αποφάσεις όλοι μαζί, για να μην λένε αυτό που λέγανε ότι είμαστε χωρισμένοι κτλ. Φαίνεται ότι κάποιοι θέλουν να μας χωρίσουν, ώστε να λένε συνεννοηθείτε, βρέστε τα και ελάτε μετά. Ένα να ξέρουν ότι οτιδήποτε και να γίνει για τον κλάδο της Γούνας, είμαστε από την ίδια πλευρά από την όχθη του ποταμού, είμαστε από την ίδια πλευρά. Μακάρι να πετύχουν πράγματα, εμείς είμαστε διαθέσιμοι. Όποτε επιθυμεί και θέλει ο κύριος βουλευτής μας να μας καλέσει, να τους δώσουμε κι εμείς τις προτάσεις, γιατί φαίνεται ότι είναι περιττό αυτή τη στιγμή. Είναι περιττό αυτή τη στιγμή να τους στείλουμε τις προτάσεις μας από όλα τα πρωτοβάθμια, γιατί είναι έτσι. Όχι, θα είχατε την ευκαιρία να μιλήσετε κατευθείαν με τον κύριο Παπαθανάση, με υπουργούς που σας ενδιαφέρουν. Κοιτάξτε, μιλάμε τακτικά με τον κύριο Παπαθανάση και εγώ πιστεύω και με τον κύριο Βεζιρόπουλο και με όλους τους υπουργούς. Ναι. Και πιστεύω ότι θα μπορούσαν και αυτοί οι άνθρωποι, οι άλλοι πρόεδροι που είναι, η Ομοσπονδία κτλ. Φαντάζομαι ότι θα το σκεφτήκανε. Πιστεύετε ότι είναι ένα εάν δεν το είπαν στη σύσκεψη, στη διάσκεψη, σίγουρα το σκεφτήκανε 1000%. Γιατί οι προσωπικοί μας φίλοι, όλοι αυτοί οι υπουργοί. Να σας ρωτήσω το εξής. Πιστεύετε ότι ήταν μια σκεμμένη ενέργεια από τον κύριο Τσικαλάκη ή ήταν μια παράληψη? Κύριε, κοιτάξτε, δεν θα με ρωτάτε. Σηκώσατε ένα τηλέφωνο να του πείτε γιατί, φίλε Ζήση, δεν μας... Γιατί δεν τον παίρνετε εσείς ένα τηλέφωνο, όπως πήρατε εμένα και με ρωτάτε εμένα τώρα για το πώς θα... Αμέσως μετά από εσάς έχουμε σκοπό να τον πάρουμε τον ίδιο. Να τον πάρετε, γιατί να μην τον πάρετε, θα ήθελα να τον ακούσω πραγματικά για να καταλάβω πώς το σκέφτηκε και δεν μας κάζει. Θέλω, πιστεύω και φαντάζομαι, ναι, ότι δεν το σκέφτηκε ή θα μας πήρε τηλέφωνο και δεν απαντήσαμε, ξέρω εγώ, ή δεν μπόρεσε να μας πιάσει τη γραμμή για να είμαστε και εμείς στην τηλεδιάσκεψη. Αγωνία, κύριε, ναι, Νατσούλη, έχουμε και εμείς για τον τόπο μας, όπως είναι και ο κύριος βουλευτής μας, και έχουμε και προτάσεις τις οποίες μπορούμε να τις καταθέσουμε. Ναι. Αρκεί να μας τη ζητήσει, είμαστε πανέτοιμοι για να του καταθέσουμε και τις προτάσεις και όλα αυτά τα οποία θα μπορεί να βάλει και αυτό σε ένα λιθαράκι και εμείς σε ένα άλλο λιθαράκι και όλοι μαζί να φτιάξουμε ένα λίθο δυνατό ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα που λέγεται κρίση της Γούνας. Και δεν είναι κρίση, ναι, τώρα, αυτό κρίση τώρα που λέγαμε μέχρι τώρα, κύριε Νατσούλη, να μην κρυβόμαστε. Έχουμε όντως αυτή την κρίση. Για την άλλη, είναι πανδημία κορονοϊού που μας έχει, ναι, βρει όλους και κοντεύει να μας εξαφανίσει αυτή τη στιγμή. Και δεν μας περισσεύει κανένας, ήταν πάρα πολύ αυστηρή η επιστολή, μπας και συνετιστούν και σκύψουν πραγματικά και τα κάνουμε όλοι μαζί, κοιτάξουμε τα προβλήματα, ώστε όλοι μαζί, από την ίδια πλευρά, από την ίδια όχθη του ποταμού, όπως είπα, από την ίδια όχθη του ποταμού, να μπορέσουμε να λύσουμε κάποια από τα προβλήματα, έστω και ένα πρόβλημα από αυτά που μας παιδεύουν. Σε καθημερινή βάση, να ξέρετε ότι ανοίγονται μέτωπα, ναι, τα οποία καλούμαστε να τα αντιμετωπίσουμε, δεν περισσεύει κανένας. Αυτό ας το βάλουν καλά στο μυαλό τους και αυτοί που διοικούν, και εμείς που διοικούμε από την άλλη μεριά, ό,τι διοικούμε, εν πάση περιπτώσει, και να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι το καλύτερο εσείς δυνατό. Τώρα, θα ήθελα πραγματικά να τον βγάλετε στον αέρα για να δούμε ποια κριτήρια έκανε αυτές τις... Εμείς το προσπαθούμε, να το καλέσουμε όσο φίλοι. Εν πάση περιπτώσει, καλά έκανε. Εύχομαι την επόμενη φορά να μην ξαναγίνει αυτό, γιατί όπως σας είπε, τον αντιπαθώ εγώ τον κύριο Νατσούλη, που τον συμπαθώ πάρα πολύ, κύριε Νατσούλη. Δεν ξέραμε ότι υπάρχει κάτι άσχημο μεταξύ σας αυτό. Δεν υπάρχει τίποτα, κύριε. Προσπαθώ να βρω κι εγώ μια... Τουλάχιστον από πλευρά δικιάς μου δεν υπάρχει τίποτα το μεμπτό. Είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος της περιοχής μας. Χρειάζεται και αυτός
Όχι, χρειάζεται και αυτός. Χρειάζεται αυτός, δηλαδή αυτός θα τα ακούσει τώρα, όπως τα άκουγε η τηλεγυρίδα την προηγούμενο χρονικό διάστημα. Όλα τα τέλη, όλα τα πειράτα. Ναι, στη σύσκεψη στη τηλεγυρίδα ήσασταν, γι' αυτό, γι' αυτό το λέτε. Έτσι καλά για αυτή τη στιγμή. Επειδή στη σύσκεψη στη τηλεγυρίδα ήσασταν. Κοιτάξτε, κοιτάξτε, η κυρία Τελιογυρίδου που την έκανε πρώτη αυτή τη τηλεδιάσκεψη, ναι, προς τιμήν της, φαίνεται ότι έχει αγωνία για τον τόπο, μας κάλεσε και μου είπε να καλέσω όλα τα πρωτοβάθμια, τα κάλεσε και η ίδια, τα κάλεσα και εγώ σαν δευτεροβάθμιο δηλαδή, και ήμασταν σχεδόν, αν θυμάμαι, ήμασταν όλοι νομίζω. Ναι, ήσασταν όλοι, ναι. Έτσι, και κοιτάξτε, όταν είναι πολλά άτομα, κυρία Νατζούλη, μια ιδέα θα πει ένας, μια ιδέα θα πει ένα πρόβλημα, γιατί ξέρετε δεν έχουμε όλοι τα ίδια τα προβλήματα οι γονεπιτικές επιχειρήσεις. Διαφορετικά προβλήματα έχουν οι φαρμαδόροι, διαφορετικά έχουν οι διανοητές. Έτσι πως το λέτε, και εδώ πάλι αφήνεται εχμές, όπως καταλαβαίνετε κύριε Κοσμήτη. Δηλαδή, κυρία Τελγιορίδη, που ενδιαφέρεται, που δείχνει αγωνία για τον τόπο. Είναι σαν να λέτε πάλι με αυτή τη φράση. Εντάξτε, ενώ ο άλλος έχετε ένα ταλέντο για να απομονώνετε λέξεις. Δεν απομονώνουμε τίποτα. Λοιπόν, και καλά κάνετε. Και καλά κάνετε, αλλά μην βάζετε να πω εγώ λόγια τα οποία θα ήθελα να τα ακούσω από τον ίδιο. Ναι. Για ποιο λόγο έγινε αυτή η επιλογή. Είπα, και το τελειώνω. Τον αντιπαθεί τον Κοσμήρη, τον Δημήτρη, ναι, μπορεί να τον αντιπαθεί στην ιδιωτική του ζωή. Όπως εγώ αντιπαθώ τον κύριο Νατσούλη και τα λοιπά, αντιπαθώ ναι, πάρα πολύ κόσμο. Ναι. Έτσι μπορεί να κάνει οποιοδήποτε άνθρωπος στον ιδιωτικό του τομέα. Ναι. Όταν όμως πάμε για το συλλογικό καλό, αφήνουμε τις αντιπάθειες. Και να μην μιλάω σε προσωπικό επίπεδο μαζί σου, θα κάτσω να συζητήσω εννοείται, για τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Εννοείται. Μπορεί να είστε εσείς και να σου λέει ο μεγαλύτερος εχθρός μου, ο πιο αντιπαθητικός άνθρωπος του κόσμου, αλλά όταν δημοσιογραφικά πρέπει να μιλήσω για ένα θέμα, βεβαίως και θα καθίσω και θα μιλήσω με εσάς και μόλις θα κλείσω το τηλέφωνο θα μου είστε πάλι αντιπαθητικός. Το καταλάβατε πώς εννοώ όταν είναι. Ναι, ναι, ναι. Έτσι δεν είναι. Έτσι, έχω δίκιο ή έχω άδικο, κύριε? Όχι, έτσι. Καταρχήν, εγώ δεν θέλω να μαλώνουν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Πρώτον αυτό. Αλλά αυτό δεν μπορεί να μείνει. Επειδή δεν μπορεί να συμβεί, τουλάχιστον να γίνεται αυτό που λέτε εσείς. Και να σας πω και κάτι. Εγώ προσωπικά με τον κύριο Τζικαλάκη δεν έχω τίποτα απολύτως. Δεν είμαστε φίλοι. Έχουμε έρθει σε επικοινωνία δύο-τρεις φορές, δεν έχω κανένα παράπονο, για να πω την αλήθεια. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, και το ξαναλέω για άλλη μια φορά, θα ήθελα να ακούσω πραγματικά για ποιο λόγο έγινε αυτό το πράγμα. Άραστε. Λοιπόν, πριν κλείσουμε όμως, για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε και με τον κύριο Τζικαλάκη, αν μπορούμε ναι, αυτή την ώρα να είναι μαζί μας. Θέλετε να μας πείτε και για ένα ακόμη θέμα το οποίο έχει προκύψει με το περίφημο πρόγραμμα της προηγούμενης Περιφερειακής Διοίκησης, για ναι, την περίφημη ενίσχυση και των γονεπιτικών επιχειρήσεων και των εργαζομένων, που φαίνεται ότι μάλλον πάει πιο πίσω ή στην χειρότερη ακόμη περίπτωση δεν θα υλοποιηθεί και ποτέ. Έχει βγει και μια ανακοίνωση ήδη από τα σωματεία των γονεργατών. Το ξέρω και αυτό. Κακώς που βγήκε από την Ελένη, τη φίλη μου. Ναι. Θα μπορούσαμε να κάνουμε λιγάκι υπομονή. Η μεγάλη αγωνία της και αυτή για την ανεργία την οποία ναι, μαστίζει τον τόπο μας, την οδήγησε για να γράψει αυτή την επιστολή. Καλά έκανε και την έγραψε. Ό,τι γράφεται και ό,τι λέγεται είναι καλό και φαντάζομαι, και όχι φαντάζομαι, ξέρω σίγουρα ότι το έκανε για καλό το έκανε και όχι για κακό. Ας πάμε λιγάκι για το πρόγραμμα αυτό. Ας κάνουμε λιγάκι υπομονή, όπως είπε, σε έναν άλλον ραδιοφωνικό σταθμό σήμερα. Μία εβδομάδα ακόμα θα κάνουμε υπομονή. Δηλαδή, περιμένουμε κάτι αποτελέσματα. Έγινε μία καταγγελία, κυρία Νατσούλη, για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αυτό για τις 400 θέσεις εργασίας. Έγινε μία καταγγελία για έναν από τους φορείς οι οποίοι πήγαιναν για την υλοποίησή τους. Ναι. Είχε περάσει από αξιολόγηση εντωμεταξύ, ήταν όλα για να γίνει προκήρυξη κτλ. Έγινε μία καταγγελία, την οποία μας έφερε σε ένα σημείο για να γίνεται αυτή τη στιγμή η έρευνα εάν πρέπει να συνεχίσει το έργο ή αν δεν πρέπει να συνεχίσει. Πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Δεν ξέρω ποιος έκανε την καταγγελία. Το θέμα είναι ότι από μια καταγγελία μπορούν να σταματήσουν τα πάντα. Αν είτε έτσι δεν θα γινόταν τίποτα στη ζωή. Δυστυχώς έτσι είναι και τα ξέρετε και από κυβερνητικούς εκπροσώπους. Κάθε φορά που λένε πότε θα ξεκινήσει αυτό το έργο, λένε έγινε καταγγελία, περιμένουν τη δικαστική απόφαση και ξανά πάλι το ίδιο και κολλησιουργούν. Η γραφειοκρατία καλά κρατεί στην Ελλάδα. Είναι ναι, αλλά δημόσιο. Πάνω απ' όλα υπάρχει και η πολιτική βούληση, η πολιτική πρόθεση. Πρόθεση από τη σημερινή διοίκηση περιφέρειας υπάρχει. Συμφωνώ απόλυτα.
αυτές οι 400 θέσεις εργασίας ήταν ότι το καλύτερο υπήρχε για το προηγούμενο χρονικό διάστημα, πριν εποχή κορονοϊού. Ναι. Εντάξει, γιατί εντάξει, τόσες είχαμε υπολογίσει ότι ήταν οι θέσεις εργασίας, οι οποίες έπρεπε να καλυφθούν το τότε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Για σήμερα δεν μιλάμε πλέον για 400, ναι, μιλάμε για καθολική ανεργία στο θέμα της γονοποίησης. Δεν δουλεύει κανένας, τα ξέρετε και εσείς, δεν είναι εγκαταστατικό. Δεν δουλεύει κανένας, δεν υπάρχει, δεν χτυπάει ένα τηλέφωνο για να πάρθει έστω και μία παραγγελία για ένα κομμάτι. Δεν κινείται τίποτα. Άρα οι 400 θέσεις φαντάζουν πολύ λίγες αυτή τη στιγμή για να τις αξιοποιήσουμε. Χρειάζονται φυσικά, πρέπει οπωσδήποτε και να τρέξουμε για να καλύψουμε και άλλες θέσεις με τις προτάσεις τις οποίες έχουμε. Άρα θα κάνουμε λιγάκι υπομονή. Μια εβδομάδα υπομονή, σε μια εβδομάδα την άλλη δεσμεύομαι ότι αυτά που πρέπει να ακουστούν σε μια εβδομάδα, να ξέρετε ότι θα τα ακούσετε από μένα, όπως κάναμε και με την επιστολή. Λοιπόν, την άλλη Δευτέρα ραντεβού εδώ. Την άλλη Δευτέρα ραντεβού εδώ. Δεν έχω μάθει να κρύβομαι, κύριε Νατσούλη, και να είστε σίγουροι ότι δεν θα κρυφτώ και δεν θα αποβληθώ τίποτα. Οκ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κοσμίδη. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.